Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αν στόχος του Μαξίμου με την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν ήταν η καθαρή στήριξη εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης, τότε αυτός επετεύχθη. Αντίστοιχα θετικές όσο και αναμενόμενες ήταν και οι αναφορές του Γάλλου Προέδρου στην ανάγκη διευθέτησης του ελληνικού χρέους, καλώντας τους Ευρωπαίους να σεβαστούν τις αποφάσεις που έχουν λάβει. Απομένει να φανεί σήμερα λοιπόν στο Ελληνογαλλικό Φόρουμ που διοργανώνεται στο Ίδρυμα Νιάρχος, αν το πρόσημο της επίσκεψης Μακρόν είναι θετικό και στον τομέα των επενδύσεων καθώς και των επιχειρηματικών συμφωνιών. Από την άλλη πλευρά, χαμηλούς τόνους κράτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος. Κληθείς από τον insider.gr να σχολιάσει τις αναφορές του Εμμανουέλ Μακρόν ότι το Ταμείο δεν πρέπει να θέτει νέους όρους στη διαπραγμάτευση για την τρίτη αξιολόγηση, αλλά και την επισήμανση πως ο ρόλος του Ταμείου δεν είναι να παρεμβαίνει στα ευρωπαϊκά θέματα, εκπρόσωπος του οργανισμού δεν θέλησε να σχολιάσει. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ της εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις τράπεζες παγκοσμίως αναδεικνύει μελέτη μεγάλου διεθνού οργανισμού, με τις γυναίκες να καταλαμβάνουν λιγότερο από το 2% των θέσεων των διευθυντικών στελεχών των τραπεζών. Σε αντίθεση με τις κοινές αντιλήψεις, πολλές χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε ανώτερες τραπεζικές θέσεις σε σύγκριση με τις πιο προηγμένες οικονομίες. Πάντως, η έρευνα υποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα συμβούλια των τραπεζών συσχετίζεται και με μεγαλύτερη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 810,56 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.